Μετά το σκαρικό Gravity, ο Μεξικανός σκηνοθέτης Αλφόνσο Κουαρών επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με μια ταινία ύμνο στις γυναίκες της ζωής του. Οι αναμνήσεις από τη γειτονιά του Ρώμα σε μια εκπληκτική αναπαράσταση της εποχής στο Mexico City το 1970. Ασπρόμαυρο φιλμ, πρόσωπα που λάμπουν και μια νέα ερμηνεία του νεορεαλισμού. Η Κλείο είναι μια οικιακή βοηθός που δουλεύει στη Ρώμα, στο Μεξικό, τη δεκαετία του 70 και θα μείνει έγκυος από μια επιπόλαιη σχέση. Όσο η ίδια προσπαθεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματά της, θα μάθει ότι τα αφεντικά της χωρίζουν. Η σχεδόν αυτοβιογραφική ταινία του Αλφόνσο Κουαρών έρχεται λίγα χρόνια μετά το πολυβραβευμένο του Gravity. Επιστρέφοντας στην πατρίδα του και τη μητρική του γλώσσα, πλάθει έναν ασπρόμαυρο κόσμο που το μαύρο δεν είναι μαύρο και το λευκό δεν έχει στιγμή την καθαρότητα που συνηθίζει να έχει. Yeah, probably it's because I never intended to do an autobiographical film. When the idea manifested, manifested with three elements. One, to tell the story of the real life person who's the character of Cleo is based upon. Her name is Livo. It's dedicated to her. And the second one was that the tool to tell that story was my memory, because the events happened more or less coincidentally, you know, the losing of her baby and the divorce of my parents. And the other element that was part of the DNA was the black and white. And those three elements are the ones that I never questioned ever since. You know, it was just, the film was that. You don't question those things. Η Γιαλίτζα Παρίθιος στο κινηματογραφικό της ντεμπούτο κερδίζει τις εντυπώσεις και τα προγνωστικά τη θέλουν να είναι το πρόσωπο έκπληξη στην πεντάδα των οσκαρικών υποψηφιοτήτων. Yo no tengo experiencia actoral. Es la primera película que en la que participo. No estudié tampoco para actuación. Pero pues fue maravilloso conocer este medio porque la verdad no tenía idea de todo el trabajo que conlleva hacer una película y todo el equipo que está detrás de una película así. Es un trabajo en equipo y pues fue maravilloso. Είναι η πρώτη παραγωγή γνωστού ιδιωτικού on-demand τηλεοπτικού δικτύου που κερδίζει το Χρυσό Λέοντα στη Βενετία. Βράβευση που έρχεται ένα χρόνο αργότερα από τη μορφή του νερού, του επίσης Μεξικανού Γιγέλμο Δελτόρ. Αν οι πορείες των δύο συμπατριωτών αποδειχτούν κοινές, τότε ο Αλφόνσο Κουαρών πρέπει να προετοιμάζει ήδη τον λόγο του για τις οσκαρικές βραβεύσεις.